Αλληλεγγύη. Έλενη Θεοχάρου, Σεβάγγελε. Καλησπέρα, Κατερίνα. Κατά κρίβα, η κυρία Θεοχάρου αναμένεται σε περίπου μισή ώρα. Σε Είμαστε μισή εδώ ώρα, στο ναι. σημείο και την αναμένουμε. Ολοκλήρωσε το εκλογικό του δικαίωμα ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος. Έκανε και κάποιες δηλώσεις. Κρατήσαμε κάποιες από τις ατάκες του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Σιζόπουλος, σήμερα εκλέγεται ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος κατά την έκφρασή του θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα που αφορούν τον Κυπριακό, ειδικά μετά την ενέργεια της τουρκοκυπριακής πλευράς να αποσύρει τον χάρτη, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Όπως είπε, αποκορύφωμα αυτών είναι ο συνεργατισμός και οι εκποιήσεις, οι οποίες αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν. Ευχόμαστε, κατέληξε ο κ. Σιζόπουλος, και ελπίζουμε ότι από τα λάθη του παρελθόντος θα έχει αποκομίσει την ανάλογη πείρα, όποιος και αν εκλεγεί, έτσι ώστε να διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι στη Λεμεσό η προσέλευση αγγίζει μέχρι και τις 10 η ώρα περίπου το 9,7% σε σύγκριση της περασμένης Κυριακής που ήταν 8,3%. Είμαστε λίγο πιο πάνω δηλαδή. Ναι, Ενώ λίγο πιο πάνω από την προηγούμενη Κυριακή στη Λεμεσό, αλλά πιο κάτω συγκριτικά με τις άλλες πόλεις μέχρι στιγμής. Και συγκριτικά και με τις προηγούμενες προεδρικές, με τον δεύτερο γύρο των προηγούμενων προεδρικών εκλογών, είχαμε 11,9. Ναι. Ωστόσο, και ο Επαρχός Λεμεσού αλλά και τα επιτελεία είναι αρκετά αισιόδοξοι ότι δεν θα έχουμε τόσο ψηλό ποσοστό αποχής όπως είχαμε την περασμένη Κυριακή. Μάλιστα, ας το ελπίσουμε και ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστεί και η πρακτική που ακολουθείτε σε εκλογές δύο γύρων, κυρίως σε προεδρικές δύο γύρων, όπου συνήθως αυτό που κατέγραφαν τουλάχιστον και οι πολιτικοί αναλυτές στο παρελθόν ήταν ότι στη δεύτερη Κυριακή αυξανόταν λίγο η αποχή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα σπάσουμε αυτή την αλυσίδα της κατηφόρας. Το εύχομαι και εγώ, το ίδιο και τα επιτελεία το έχουμε δει. 12 το μεσημέρι, ως γνωστό, έχουμε διάλειμμα μέχρι και τη μία. Η ψηφοφορία μέχρι και αυτή τη στιγμή διεξάγεται ομαλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.